από τις μελέτες που έχουν γίνει, που σας δείχνω τώρα μερικά slides, πράγματι τα σταγονίδια τα οποία εκπέμπουμε κατά το φτάρνισμα ή με το βήχα μας μπορούν να προκαλέσουν σωματίδια στην γύρω περιοχή τα οποία φέρουν τον ιό. Εδώ δείχνουμε ένα διάγραμμα από όπου φαίνεται ότι όταν μιλάμε... Σε πόσα μέτρα σε σχέση με το... Θα σας δείξω αμέσως. Όταν μιλούμε σε σχέση με το βήχα και σε σχέση με το φτάρνισμα, έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερα σωματίδια. Άρα το χειρότερο από όλα είναι το φτάρνισμα. Προφανώς. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν τις αποστάσεις, ένας απλός βήχας, ο οποίος εκτοξεύει τα σωματίδια από το σώμα μας με 10 μέτρα το δευτερόλεπτο, μπορεί να φτάσει σε αποστάσεις μερικών μέτρων. Όμως όταν φταρνιστούμε, επειδή η ταχύτητα είναι πολύ μεγάλη, φτάνει και 6 μέτρα. 6 δηλαδή, μέτρα. Και μάλιστα σας καλώ να μπείτε στο YouTube, να δείτε τους Mythbusters, οι οποίοι κάνουν ένα πείραμα στο φτάρνισμα και εμφανίζουν πράγματι να φτάνουν μέχρι 5 και 6 μέτρα. Άρα αυτό που λέει, άρα αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή όποιος το έχει πει, εν πάση περιπτώσει, ότι με το, δεν χρειάζεται να είμαστε, να φοβόμαστε πάνω από 2 μέτρα, είναι λάθος. Είναι λάθος, διότι... Άρα μάσκα μας λέτε, επί της μάσκα λοιπόν... επιταχύνω λίγο γιατί προφανώς δεν θα έχετε και πολύ χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, όχι. Και μας περιμένει ο Υπουργός Εργασίας, όχι. Δεν πρόλαβα να σας πω αυτά. Δεν πειράζει, καθηγητά. Θα ξανά έχουμε την ευκαιρία, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι σας έχουμε συχνά πυκνά πλέον. Συμφωνεί μαζί μου ο επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων της Κίνας που μελετάει σήμερα τον κοροναϊό. Συμφωνεί με αυτό που λέω εδώ και ένα μήνα, ότι πρέπει να φορούμε μάσκα, έτσι θα σπάσει. Με αυτόν τον τρόπο θα σπάσει η καραντίνα και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα φορούν μάσκες και θα γίνει και νόμος του κράτους αυτό και έτσι θα επιστρέψουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιόλιο. Να σας δούμε λίγο, να σας καλημερίσουμε. Και χρόνια πολλά, με χαρά να τα ξαναπούμε. Γεια σας, γεια σας, κύριε καθηγητά.